κρίση χρονιά του ελληνικού τουρισμού με νέο ρεκόρ αφίξεων που αγγίζει τα 33 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, χαρακτήρισε το 2018 η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά κατά τα εγκαίνια των εκθέσεων φιλοξένια και χοτέλια. Όπως ανέφερε, από το 2015 μέχρι το 2018 ο τουρισμός αυξήθηκε πάνω από 35%, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 9 εκατομμύρια επιπλέον τουρίστες σε απόλυτα νούμερα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βρισκόμαστε μαζί στη φιλοξένεια και στη χοτέλια, που αποτελούν ετήσιο σημείο συνάντησης της τουριστικής μας αγοράς. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα μικρό απολογισμό για το έργο μας στον τουρισμό και τη θεαματική αύξηση που πετύχαμε με σκληρή δουλειά όλοι μαζί και που οδήγησε στο μεγαλύτερο άλμα στην ιστορία του ελληνικού τουρισμού, με συνεχή ρεκόρ αφίξεων, εσόδων και των υψηλότερων ποτέ επιδόσεων σε όλα τα μεγέθη. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που αναγνώρισε πραγματικά την αξία του τουρισμού και τον καθοριστικό του ρόλο ως κινητήρια δύναμη για την εθνική μας οικονομία, αλλά και για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και για την κοινωνική ευημερία. Έκθεση σταθμό για τον ελληνικό τουρισμό χαρακτήρισε τη φιλοξένεια υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, τονίζοντας πως είναι η σημαντικότερη τουριστική διοργάνωση της χώρας. Έκθεση που αποτελεί σταθμό, όπως είπατε, για τον ελληνικό τουρισμό. Επαγγελματίες του κλάδου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συναντώνται και δίνουν το παρόν στη σημαντικότερη τουριστική έκθεση της χώρας. Η σημασία της έκθεσης αποδεικνύεται, αν θέλετε, και από το γεγονός πως οι εκθέτες της φιλοξένεια φτάνουν φέτος περίπου τους 400, ενώ αυτή της χοτέλια, της παράλληλης έκθεσης ξενοδοχειακού εξοπλισμού, τους 200. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως εκπροσωπούνται και οι 13 περιφέρειες της χώρας, συνθέτοντας ένα πλούσιο καμπά με όλο το φάσμα των τουριστικών επιλογών που διαθέτουμε, και αυτό φαίνεται και από τη σημαντική εκπροσώπηση των περιφερειών. Εγώ δεν θα παρακαλέσω τις κυρίες υπουργούς να βοηθήσουν για να ξεκινήσει πάλι η γραμμή Θεσσαλονίκη με τη Μυτιλήνη. Ακούω βερεσέ το ότι επιδοτούνται οι δύο γραμμές για την Καβάλα, ας πούμε μία για την Καβάλα και μία για τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εγγενείων, τα οποία παρευρέθησαν τόσο ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, όσο και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, έγινε γνωστό από την πρόεδρο της Δημοφέλεια Αναστασία Ιωσιβίδου, η οποία είχε συνεχείς επαφές με το Υπουργείο Τουρισμού στην Αθήνα, πως έχει βγει οικοδομική άδεια για το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων. Συμμετοχή στην έκθεση, λοιπόν, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή έχω δίπλα μου την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Έλενα Κουντουρά, και μόλις ήρθα από το Υπουργείο Τουρισμού, από την Αθήνα, από την ειδική υπηρεσία έκδοση οικοδομικών αδειών. Να σας πω, λοιπόν, ότι έχει βγει η οικοδομική άδεια για το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων, για ένα μεγάλο έργο που ξεκινάμε, ποσού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μπούμε και στην όχι, θα χρηματοδοτηθούμε και είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας στην ΕΙΠΑΤΕ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Κάνουμε, νομίζω, τη δουλειά μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί και ευχαρίστησα και τους συνεργάτες μου γενικά, αλλά πιο πολύ τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Τουρισμού και στο ΝΕΟΤ, οι οποίοι έχουν υπερβεί τις δυνατότητές τους με πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό, με πολύ σκληρή δουλειά. Έχουμε, νομίζω, ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες καταφέραμε και εξαλείψαμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία, έτσι ώστε να στηρίζουμε τις επενδύσεις σε κάθε βήμα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Εγκαινιάζουμε, λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά την 34η φιλοξένεια χοτέλια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, νομολογουμένως πιο πετυχημένη έκθεση. Και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από την πληθώρα των συμμετοχών των εκθετών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και πραγματικά συγχαίρω την Υπουργό Τουρισμού, την Έλενα Κουντουρά, για την απίστευτη δουλειά που έχουν κάνει στο Υπουργείο Τουρισμού και έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα προορισμό τουριστικό 365 ημέρες το χρόνο, με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ στην Μακεδονία και τη Θράκη εκτιμούμε ότι κάνουμε πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, με συνέργεια με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς, αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά κυρίως τη στήριξη της κυβέρνησης. Δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε από το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός της χώρας μας, τη 34η Διεθνής Έκθεση Φιλοξένεια. Για πολλά χρόνια στην περιφέρειά μας δεν είχαμε πιστέψει τις μεγάλες τουριστικές δυνατότητες. Έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούμε να συνθέσουμε μια ελκυστική τουριστική ταυτότητα.
τα σημαντικά πολιτιστικά μνημεία που τα ενοποιούμε με την πολιτιστική διαδρομή Via Εγνατία, διαθέτοντας σημαντικούς πόρους για αυτά. Το φυσικό μας περιβάλλον, που επίσης με σημαντικά έργα πρόσβασης και ανάδειξης της οροσειράς Ροδόπης, του Νέστου αλλά και άλλων περιοχών, θα αναδειχθούν επίσης σε εναλλακτικό τουρισμό. Η έκθεση Φιλοξένεια και Χοτέλια, η 34η, είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Σημαντική στιγμή για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί έχουμε κατορθώσει εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 3 χρόνια να είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε αφίξεις τουριστών, με πάνω από 6,5 εκατομμύρια οδικές αφίξεις από τις όμορες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν και μαζί με την καλή συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο, με τους Δήμους της περιοχής μας, αλλά και με όλους τους φορείς του τουρισμού, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει αυτή η ανωδική τάξη, Είναι γενικά παραδεκτό ότι όντως η χώρα στον τομέα του τουρισμού πάει ιδιαίτερα καλά. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για τον Δήμο Παγκαίο, ο οποίος έχει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους άλλους Δήμους, ότι είναι η Ευρωπαϊκή Αθλητική Πόλη για το 2018, το οποίο θα τονιστεί και το επισήμενα και στην Υπουργό Τουρισμού απόψε, ότι αυτό ως brand name για την περιοχή μας και για τον τουρισμό μας θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα η περιοχή μας, τα οποία εμείς ως Δήμος τα αξιοποιούμε. Εφαρμόζουμε πλήρως το σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου μας, το οποίο δεν είναι απλώς ένα ετήσιο σχέδιο τουριστικής προβολής, έχει βάθος 5 ετίας.